Κυρία Υπουργέ, άλλη μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός, έγκυος με δίδυμη κοίηση, αρχικά τρίδυμη και στη συνέχεια δίδυμη, που εξ ορισμού θεωρείται επαπειλούμενη κοίηση, βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω του απαράδεκτου περιορισμού των 15 ημερών που δικαιούται να λάβει αναρωτική άδεια ως συμβασιούχος εκπαιδευτικός. Αναφέρομαι στην αναπληρώτρια που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και αναγκάζεται να εργαστεί με βάση το απάνθρωπο αντεργατικό πλαίσιο, να πρέπει να εργάζεται κανονικά στην τάξη, χωρίς να λαμβάνεται η παραμικρή μέρημνα με όλους τους κινδύνους που καθημερινά αντιμετωπίζει στην κατάστασή της, αφού παρουσιάζει επιπλοκές στην κοίηση. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, η εκπαιδευτικός πρόσφατα μεταφέρθηκε ασπασμένα με ασθενοφόρο από το σχολείο της στο νοσοκομείο την ώρα του εκπαιδευτικού έργου. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εργασίας, καθώς και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, θεωρούμε ότι προκαλούν ακόμη και το περιδικαίου αίσθημα με τις απαντήσεις που δίνουν για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Γιατί πραγματικά είναι πρόκληση ότι στη σχετική ερώτηση του ΚΚΕ για το ίδιο θέμα που αφορά την υγεία της εγκύου εκπαιδευτικού και των δίδυμων μωρών της, το Υπουργείο Παιδείας απαντά επαναλαμβάνοντας την απαράδεκτη νομοθεσία, δηλαδή αυτός είναι ο νόμος και όποιος επιβιώσει. Βέβαια, έχει την στήριξη και την αλληλεγγύη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Το αστικό κράτος, το οποίο υπηρετείται, κυρία Υπουργέ, και η κυβέρνηση φυσικά, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, νύπτουν τα σχήρας τους και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση με μηδενικά δικαιώματα των αναπληρωτών. Μάλιστα, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Μπελαδάκης, γνωστός και μη εξαιρεταίος για την αυταρχική συμπεριφορά, τον εκφοβιστικό του λόγο και τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις του, έλεγε με κοινικό τρόπο και εκ του ασφαλούς: «Θα εφαρμόσω τον νόμο, αλλάξτε τον νόμο και εγώ θα τον εφαρμόσω». Γνωρίζοντας την άρνηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία ανήκει, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ανήκει, να εξισώσει τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τις άδειες των μόνιμων συναδέλφων τους και πολύ περισσότερο να τους μονιμοποιήσει. Ο κύριος Μπελαδάκης μάλιστα έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει την είσοδο στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, εμένα προσωπικά ως βουλευτή, σε μια προσπάθεια φήμωσης του ίδιου του ΚΚΕ και περιορισμού της πολιτικής του δράσης. Γιατί? Διότι θέλαμε να συζητήσουμε τα προβλήματα του σχολείου και των εκπαιδευτικών, στο οποίο σχολείο εργάζεται η αναπληρώτρια με την επαπειλούμενη δίδυμη κοίηση. Έκανε χρήση της απαράδεκτης και αυταρχικής υπουργικής απόφασης του 85 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ για απαγόρευση ομιλιών πολιτικού περιεχομένου στο χώρο του σχολείου, απόφαση που διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και σήμερα επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για να περιορίσει τη δράση του ΚΚΕ. Σε κάθε προσπάθεια, η άρνηση της κυβέρνησης για λύση, καλυπτόμενη πίσω από την νομοθεσία, είναι ενέργεια ανάλγητη, βάρβαρη, που βάζει την έγκυο εκπαιδευτικό σε μεγάλο κίνδυνο καθημερινά, εκβιάζοντάς την είτε να διακινδυνεύσει την υγεία της και την κοίηση, είτε να βγει σε άδεια άνευ αποδοχών, χωρίς να τα βγάζει οικονομικά πέρα σε μια περίοδο που η ακρίβεια σπάει κόκαλα, είτε να παραιτηθεί έχοντας παράλληλη ποινή για τα επόμενα 2 χρόνια. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει ξανά τις απαράδεκτες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες με βάση τις οποίες εργάζονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που οι κυβερνήσεις διαχρονικά τους αντιμετωπίζουν ως εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας, φθηνούς, αναλώσιμους και χωρίς δικαιώματα. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να δοθεί άμεσα άδεια με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα στην αναπληρώτρια εκπαιδευτικό με δίδυμη επαπειλούμενη κοίηση, γιατί κάθε μέρα που περνά υπάρχει κίνδυνος για την υγεία της ίδιας και των δίδυμων μωρών της. Και τέλος, να εξισωθούν οι άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τις άδειες των μόνιμων συναδέλφων τους, πράγμα που απαιτεί την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει σήμερα τις άδειες των αναπληρωτών και την υπαγωγή τους στην νομοθεσία που διέπει τις άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Σιδηκάκη. Το λόγο έχει η Υπουργός, κυρία Μακρύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω στον συνάδελφο για την αναφορά του, μάλλον τον αφορισμό του, ότι αποκλείεται το κουκουέ και φημώνεται, ότι θα μπορούσε πριν κάνει την καταγγελία να ρωτήσει τον παριστάμενο κύριο Δελή αν ισχύει αυτό και αν όντως έτσι συμπεριφέρεται η κυβέρνηση ή το Υπουργείο μας. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, εάν εννοείται, αν διαπραγματευόμαστε ως Υπουργείο ή με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία την αλλαγή του νόμου περί αδειών, δηλαδή της εργατικής νομοθεσίας, θα σας απαντούσα όχι και θα μπορούσε να τελειώσει εκεί η απάντηση. Θέλω όμως να σας πω ότι επειδή το θέμα το οποίο θίγεται είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, ότι καλό θα είναι να αναφέρω. Δεν ακούγομαι, δεν με ακούτε? Να τα επαναλάβω, κύριε Πρόεδρε, δεν ακούστηκα? Ναι. Ωραία, να τα πω πιο δυνατά λοιπόν, συνεχίζω.
ότι πράγματι μια εκπαιδευτικός, είτε μόνιμη είτε αναπληρώτρια, όταν κυοφορεί και χρειάζεται να αναρρώσει, δικαιούται να πάρει αναρρωτική άδεια. Είναι αυτή η αναρρωτική άδεια που περιλαμβάνει και την επαπειλούμενη κοίηση για την οποία με ρωτάτε. Τι ισχύει στον κώδικα, τον υπαλληλικό? Η μόνιμη εκπαιδευτική, όπως ισχύει για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, μπορούν να πάρουν αναρρωτική άδεια τόσων με αποδοχές, τόσων μηνών, όσα και τέτοια της υπηρεσίας, αφού βεβαίως αφαιρεθούν οι αναρρωτικές άδειες που έχουν πάρει κατά την προηγούμενη πενταετία. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν άλλο νομικό καθεστώς, παρέχουν εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και έχουν τις ίδιες διατάξεις με όλες τις κατηγορίες των υπαλλήλων που έχουν με το Δημόσιο Σύμβαση Εργασίας ορισμένου χρόνου. Όταν συντρέχει λοιπόν σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 58 του αστικού κώδικα, που εμποδίζει χωρίς υπαιτιότητα του εργαζόμενου την παροχή εργασίας, τότε μπορεί να πάρει αναρρωτική άδεια μεταποδοχών. Εάν ο σπουδαίος λόγος ή το εμπόδιο για την παροχή εργασίας εμφανιστεί ένα χρόνο μετά την έναρξη της σύμβασης, η άδεια διαρκεί ένα μήνα. Αν είναι λιγότερο από ένα χρόνο, διαρκεί 15 μέρες. Άρα λοιπόν στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται, η σύμβασή τους έχει διάρκεια όσο και το διδακτικό έτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο, η αναρρωτική άδεια είναι 15 ημέρες. Τώρα, επί της συγκεκριμένης περίπτωσης και με βάση τα στοιχεία που έχει η αρμόδια υπηρεσία, θέλω εδώ να σας πω παρενθετικά, κύριε συνάδελφο, ότι καταγράφω τα όσα είπατε για τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας. Αν σας άκουσα καλά, είπατε ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν το γνωρίζουμε και ποτέ δεν κατηγοριοποιούμε τους υπαλλήλους με βάση το που ανήκουν. Απορώ πως το γνωρίζετε εσείς και γιατί θεωρήσετε και σκόπιμο να το αναφέρετε. Με απόλυτη ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το ξέρουμε, αλλά και δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, η εκπαιδευτικός για την οποία με ρωτάτε, κύριε συνάδελφε, δεν έκανε ποτέ αίτηση να της χορηγηθεί 15 μέρη αναρρωτική άδεια μεταποδοχών, την οποία πράγματι και δικαιούται. Μπορούσε δηλαδή και δεν το έπραξε. Μέχρι αυτή τη στιγμή, την οποία μιλούμε και σας απαντώ στην ερώτησή σας. Προφανώς, αυτή είναι δική μου εκτίμηση. Είναι απολύτως σεβαστή επιλογή της να μην ζητήσει την άδεια, γιατί αν την πάρει με την άδεια μητρότητας, αυτές τις 15 μέρες θα έχει πλήρεις αποδοχές, διαφορετικά θα έχει μειωμένες. Αλλά αυτό είναι δικό της δικαίωμα, το ασκεί όπως εκείνη νομίζει. Δεν πάβει όμως να υπάρχει το πραγματικό γεγονός ότι δεν το έχει ασκήσει. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Οποτεδήποτε έχει πληροφορία το Υπουργείο μας και είναι ακριβής, της έχει ζητήσει άδεια, της έχει χορηγηθεί αμέσως. Έχει πάρει μέχρι τώρα 7 ημέρη ειδική άδεια μεταποδοχών, 2 ημέρη άδεια ειδική μεταποδοχών. Καμία άλλη άδεια δεν έχει ζητήσει. Έχει όμως τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από τις διευθύνσεις και όλο το διδακτικό προσωπικό. Στο σχολείο αναφοράς της έχει απαλλαγή από την υποχρέωση της εφημερίας και ορθά. Δεν της γίνεται χατήρι. Αυτή είναι η επιβεβλημένη συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εκτός από τις αναρωτικές άδειες, προβλέπονται και 7 ημέρες άδειες κανονικής άδειας, τις οποίες επίσης δεν έχει ζητήσει. Και βεβαίως, να ξέρετε, και θα ελεγχθεί γι' αυτό αν δεν το πράξει, αλλά θα το πράξει, ή αν ζητήσει την άδεια για την οποία και εσείς μας ρωτάτε, εννοείται, τη δικαιούται και θα την πάρει αμέσως. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργό. Το λόγο ο κύριος Σιντικάκης για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου είναι γνωστός συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κουβέντα περί αυτού, είναι γνωστό. Είναι γνωστός για τις σχέσεις τους με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως επίσης είναι γνωστός, τελευταία μάλιστα, με τη συνδικαλιστική δίωξη εκπαιδευτικού, η οποία δικαιώθηκε κάτω από την καταγραφή εκπαιδευτικών, επειδή υπερασπίστηκε το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου και τις ηλιμένες ομόφωνες αποφάσεις σχετικά με την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Είναι επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα αυτά. Πάρτε μέτρα. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το Πίδημα. Μια υπουργική απόφαση του 1985 που απαγορεύει την είσοδο πολιτικών προσώπων και βουλευτών στα σχολεία, καταργήστε τη. Ορίστε. Τώρα, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τι προβλέπουν οι απαράδεκτοι αντεργατικοί όροι εργασίας των αναπληρωτών? 15 μέρες αναρωτική και μάλιστα εφόσον ο αναπληρωτής έχει συμπληρώσει 10 μέρες εργασίας. Δηλαδή, αν συμβεί οτιδήποτε τις πρώτες 10 μέρες της σύμβασης, δεν δικαιούται απολύτως τίποτα. Και από αυτές τις 15 μέρες, για τις 3 πρώτες ημέρες αναρωτικής άδειας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώνονται μόνο το μισό ημερομίσθιο. Τόση μεγάλη γενοδορία. Και από πάνω, στο τέλος σχολικής χρονιάς, για κάθε ημέρα κανονικής άδειας που έχει λάβει ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτρια, αφαιρείται ένα ημερομίσθιο από την αποζημίωση μη ληφθήσας άδειας. Η μη ληφθήσα άδεια είναι ένα επίδομα που υπολογίζεται σε 2 ημερομίσθια ανά μήνα και είναι απολύτως αναγκαίο για έναν αναπληρωτή τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου και των καθυστερήσεων της ΔΥΠΑ στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή, στην περίπτωση επαπειλούμενης κοίησης,
Οι αρχικά τρίδημη και στη συνέχεια δίδυμη κοίηση θεωρούνται εξορισμού επαπειλούμενη κοίηση. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη παροχής αναρωτικής άδειας για τη συμβασιούχο εκπαιδευτικό όταν, όπως είναι στις εργαζόμενες με μόνιμη εργασιακή σχέση. Τι μπορεί να κάνει μία αναπληρώτρια σε περίπτωση επαπειλούμενης κοίησης? Οι επιλογές της είναι η χρήση των 15 ημερών αναρωτικής άδειας και των 7 ημερών κανονικής άδειας. Τόση είναι όλη η κανονική άδεια με αποδοχές που δικαιούνται οι αναπληρωτές κατέτος, συνολικά δηλαδή 22 μέρες άδεια. Τι άλλες επιλογές έχει? Χρήση επιπλέον 2 ημερών τον μήνα, τα ημερομίσθια των οποίων αφαιρούνται από το επίδομα του καλοκαιριού, η άδεια άνευ αποδοχών και τέλος παραίτηση, άρα διετής ποινή, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί την τρέχουσα και την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά. Αυτή είναι η προστασία της μητρότητας που έχετε νομοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις για τους συμβασιούχους. Βέβαια τώρα τι σας λέω, αφού άλλωστε τα μέτρα προστασίας της μητρότητας θα θεωρείται κόστος για το κράτος και την καπιταλιστική εργοδοσία. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας του Ηρακλείου για να μαζέψει τα ασημάζευτα απαντά ότι μέχρι σήμερα η αναπληρώτρια δεν έχει αιτηθεί καμία άλλη άδεια. Τη στιγμή που η εκπαιδευτικός δικαιούται όλες και όλες 20,5 ημέρες άδεια με αποδοχές. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον έκτο μήνα της κοίησης, βρισκόταν στον τέταρτο και πέμπτο όταν έγινε η παρέμβαση με το σωματείο της στην πρωτοβάθμια, στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας, οπότε η όποια λήψη άδειας τότε θα στερούσε τη δυνατότητα χρήσης της σε πιο προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης και σε πιθανές επιπλοκές, όπως και έγινε. Ο γιατρός για παράδειγμα της έχει συστήσει λίγο έως καθόλου περπάτημα, πολύ προσοχή και διάφορες άλλες οδηγίες. Αν είχε ήδη κάνει χρήση, τι θα έπρεπε να κάνει στη συνέχεια? Άνευ αποδοχών άδεια. Και πώς θα ζήσει αυτή η εκπαιδευτικός? Με επιπλέον δεδομένο ότι η αναπληρώτρια προέβη σε εξωσωματική με τεράστιο κόστος, για το οποίο δεν υπάρχει καμία παροχή από το κράτος, οπότε το όποιο χαμένο μεροκάματο είναι πρόβλημα για την ίδια και την οικογένειά της. Και έχει ακόμα ένα παιδάκι. Μας λέει ακόμα η πρωτοβάθμια του Ηρακλείου ότι η εκπαιδευτικός υπηρετεί σε δύο σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, στα οποία την χάνει τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη, εξυπηρέτηση από τις διευθύνσεις, από το διδακτικό προσωπικό, στο σχολείο αναφοράς που είναι επίσης έχει απαλλαγή από την εφημερία, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Συλλόγου Δασπόντων, το είπατε και εσείς προηγουμένως. Αυτό όμως λέγεται συναδελφική αλληλεγγύη. Έγνοια των συναδέλφων στην αναπληρώτρια. Αυτό δεν αποτελεί κρατική στήριξη όμως, κυρία Υπουργέ. Η έλλειψη κάθε διάθεσης της πρωτοβάθμιας να βρεθεί λύση, ο κοινικός τρόπος αντιμετώπισης, η άρνηση να αλλάξει τις συνθήκες εργασίας εργαζόμενης για να μην εκτίθεται σε κινδύνους, σκάλες, ασθένειες, ατυχήματα στο διάλειμμα κτλ., θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστά λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, άρα διάκριση, ακόμα και με αυτή την κοτσορεμένη ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα, συγκεκριμένα το 176 του 1997 στο άρθρο 5. Κλείνοντας, υπογραμμίζουμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν απόδειξη των απαράδεκτων όρων εργασίας που ισχύουν για ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών σήμερα, περίπου 50.000 συμβασιούχοι, που όχι μόνο απολύονται κάθε χρόνο, όχι μόνο δεν γνωρίζουν αν και πού θα εργαστούν την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά δεν δικαιούνται τελικά ούτε καν να αρρωστήσουν, να γίνουν μητέρες δηλαδή. Από ό,τι φαίνεται, το βαρέλι της εκμετάλλευσης δεν έχει πάτο, κυρία Υπουργέ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που επηρεάζει δραματικά όχι μόνο τις συνθήκες εργασίας, αλλά και την ίδια την παιδαγωγική διαδικασία, το δικαίωμα στη μόρφωση των μαθητών και των μαθητριών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Υπουργός, η κυρία Μακρύ. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κύριε συνάδελφε, εγώ παγίως απαντώντας ερωτήσεις εδώ αποφεύγω να κάνω ιδεολογικές αναλύσεις. Απαντώ στα ερωτήματα τα οποία μου βάζουν οι συνάδελφοι με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια και ειλικρίνεια. Και αυτή είναι και η υποχρέωσή μου, γιατί μετά βάλατε και διάφορα θέματα που δεν είναι μόνο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία θα αντιλαμβάνεστε δεν είναι και ο χώρος να δώσω απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα για το οποίο συζητούμε, είναι πράγματι πολύ ευαίσθητο θέμα και εγώ ίδια και μητέρα και γιαγιά καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβάνομαι και τη δυσκολία την οποία έχει εκπαιδευτικός. Σας το είπα και εγώ ότι δεν έκανε χρήση της αδείας της. Το ότι δεν έκανε χρήση της αδείας της είναι δικό, το δικαίωμα να πάρει την άδεια αυτή είναι δικό της δικαίωμα. Η ίδια εκτιμάται πώς πρέπει να λειτουργήσει, τι πρέπει να πράξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Σε ό,τι αφορά την αντίδραση την οποία έχει η εκπαιδευτική κοινότητα, οι συνάδελφοί της, το σωματείο της, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, καλώς κάνουν και την έχουν. Και το ότι υπάρχει αυτό το περιθώριο
με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουν μια γυναίκα η οποία θέλει να ξαναγίνει μητέρα, δείχνει και την ευαισθησία των εκπαιδευτικών. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω εδώ, χωρίς καμιά διάθεση αντιπαράθεσης, ότι δεν είναι ωραίο να κατηγοριοποιούμε τους εκπαιδευτικούς με βάση τις πολιτικές τους προτιμήσεις. Εγώ ειλικρινέστατα, και νομίζω όσο με γνωρίζετε, πιστεύετε ότι έτσι είναι, δεν γνώριζα τη δική του προέλευση, δεν τη δαιμονοποιώ, δεν θα τη δαιμονοποιούσα αν ανήκε σε οποιοδήποτε κόμμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Σέβομαι τις επιλογές τους. Και ότι εφάρμοσε τις διαδικασίες αξιολόγησης, δείχνει ακριβώς ότι πρέπει να εφαρμόζει τον νόμο όπως και στην περίπτωση για την οποία μας ελέγχεται. Λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, έχουν δικαιώματα, έχουν υποχρεώσεις, πρέπει να τα ασκούνε, πρέπει να προβλέπονται. Θα ήθελα παρακαλώ και αποστασιοποιούμενοι από αυτή την ευαίσθητη περίπτωση, να σας πω και την άλλη παράμετρο. Ότι οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές τοποθετούνται στις θέσεις τους με βάση τις δηλώσεις προτίμησης και τα μόρια. Γνωρίζουν πολύ καλά τις εργασιακά περιθώρια και τι προβλέπει η νομοθεσία. Πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την παράμετρο της εκπαίδευσης. Πρέπει και τα παιδιά αυτά να εκπαιδευτούν και βεβαίως να κάνουν χρήση της αδείας και βεβαίως να προστατευτούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μία παράμετρος, η οποία ίσως σε αυτή την περίπτωση δεν θα έπρεπε καν να υποθεί, ότι και τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν εκπαιδευτικό που να τα διδάσκει, καλό είναι να λαμβάνετε υπόψη. Επειδή και εσείς αναλύσατε την νομοθεσία, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, κύριε Πρόεδρε, να επιμείνω στο τι προβλέπει. Αυτές οι διατάξεις υπάρχουν, αυτές οι διατάξεις προβλέπονται και με κάποιες ιδιαιτερότητες και εξαιρετικές πρόνοιες για τους εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι χρειάζεται για την εν λόγω περίπτωση, είμαι σίγουρη ότι όταν τα δικαιώματά της τα ασκήσει, όπως εκείνη κρίνει ότι είναι σκόπιμο, θα έχει την άμεση, τη γρήγορη, την επιβεβλημένη αντίδραση, δηλαδή τη χορήγηση αδείας από την πλευρά της διεύθυνσης.